that happen? That wasn't too bad, kid. Pretend it's a game. Genesis Dutch. 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis Dutch. 16-bit sports action. You can't. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με το πρώτο μέρος, ένα αφιέρωμα που είχα κατά νου να κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό, συγκεκριμένα πάνω από 1,5 χρόνο. Αφιέρωμα για το Mega CD. Δεν λέω το ένα γιατί είναι αυτονόητο ότι Mega CD πάντα εννοούμε το πρώτο μοντέλο. Θα κάνω μια ακολουθία αφιερώματα πολύ πλούσια για αυτά τα exotic μηχανήματα που λέγω τη Sega, Mega CD 1, Mega CD 2, Multi Mega και τέλος το Aiva Boom, το Mega CD. Αυτό θα δείτε όταν έρθει η ώρα του γιατί είναι. Θέλω να σας πω ότι αυτό το επεισόδιο το είχα ξεκινήσει πέρσι το Μάρτιο να το κάνω, δηλαδή είχα γυρίσει κανονικά. Το επόμενο μέρος που θα δείτε σε λίγο έχει να κάνει με το επεισόδιο που είχα τραβήξει, ναι, εκεί μέσα Μαρτίου, πριν την 25η Μαρτίου πέρσι, το 2019. Όμως κάτι μέτρωγε μέσα μου, γιατί αυτό το επεισόδιο ήταν να ανέβει σε μια εβδομάδα από την στιγμή που το είχα γυρίσει. Επειδή δεν είχα το κουτί, όλο το κουτί και τα λοιπά του Mega CD, κάτι μου έλεγε μην το κάνεις τώρα και θα το βρεις το κουτί κάποια στιγμή και άστο ρε παιδί μου το επεισόδιο αυτό να υπάρχει. Οπότε λοιπόν και το άφησα και τα Χριστούγεννα ήμουν τυχερός και αφού έδωσα το δικό μου το Mega CD πήρα ένα άλλο, ένα κουτάτο με ό,τι πράγματα είχε από τότε μέσα. Και αφού πλέον είναι πιο ολοκληρωμένο το Mega CD μου, αποφάσισα λοιπόν να καθυστερήσω αυτό το επεισόδιο και να το ανεβάσω τώρα, όντας με το κομμάτι του unboxing, δηλαδή να σας το βγάλω, να δείτε πώς ήταν μέσα στο κουτί ένα τέτοιο μηχάνημα εκείνης εποχής, τα πραγματάκια, τα περιφερικά, να τα δούμε και μετά να πάμε στο δεύτερο μέρος του επεισοδίου, γιατί υπάρχει και τρίτο μέρος που θα δείτε που είναι το gameplay, να πάμε στο δεύτερο μέρος όπου είναι η κουβέντα μου που είχα κάνει από πέρσι. Βέβαια στο εκεί που μιλάω τώρα για το μηχάνημα, στο δεύτερο μέρος θα δείτε και μεγάλη διαφορά ήχο και ποιότητα εικόνας, γιατί από τότε έχω αναβαθμιστεί σε εξοπλισμό. Επίσης νομίζω τότε δεν είχα μουσια, είμαι χωρίς μουσια, θα το δείτε αυτό. Και αυτό είναι λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορούσα να κάψω. Είχα πει πολλά πράγματα, τα είχα μελετήσει, τα είχα σκεφτεί, είχαν βγει ωραία. Οπότε αποφάσισα να μην το κάψω εκείνο το κομμάτι και να το συνδέσω μαζί με αυτό που τραβάω τώρα, το unboxing, το πρώτο μέρος. Πάμε λοιπόν για να μην καθυστερώ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το μηχάνημα. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι είναι τουλάχιστον πάνω από 10 κιλά όλο το κουτί. Είναι αρκετά βαρύ το μηχάνημα μαζί με τα παιχνίδια που έχει μέσα, τα πολλά χαρτόνια που έχει και τα λοιπά, manual, accessories, είναι αρκετά βαρύ. Δυστυχώς αυτό που έχω βρει εγώ έχει αυτό το τσαμπουκά εδώ, αλλά υπάρχει ένας τρόπος restoration, repro restoration, και το οποίο μου το έχει μάθει, μου το έχει δείξει δηλαδή ο φίλος ο Ντένις, και θα το κάνω μόλις βρω ας πούμε ευκαιρία. Λοιπόν, το κουτάκι, δεν μπορώ να το σηκώσω κιόλας. Εδώ μας δείχνει μέσα ότι έχει αυτά τα παιχνίδια. Είναι ουσιαστικά ένα CD με δύο παιχνίδια και ένα άλλο μόνο του, το Sega Arcade Classic Collection δηλαδή. Που αυτά τα παιχνίδια που βλέπουμε, Golden Axe, Colm, Super Monaco GP, Revenge of Shinobi και Streets of Rage, είναι ένα, πώς να το πω, ένα upscale με πολύ καλύτερο ήχο λόγω CD quality. Λοιπόν, εδώ να δούμε τι άλλα έχει το κουτάκι, ωραία. Κάποιες εικόνες. Το arcade stick εδώ βλέπετε, headsets για μουσική, δείχνει πως μπαίνει, για να δούμε εδώ, είναι και βαρύ, δεν μπορώ να το κουμαντάρω. Εδώ βλέπουμε αυτές τις εικονούλες, τις όμορφες. Εδώ πάλι το ίδιο με πριν και να το γυρίσω και λίγο εδώ και εδώ μας γράφει κάποια πραγματάκια. Τα tech specs και κάποια παιχνίδια. Για μένα αυτή η απόκτηση, αυτή η αγορά σε κουτάτο ας πούμε το Mega CD 1 είναι
ένα μεγάλο αποθυμένο παιδικό που έκλεισε, το οποίο είχα παραμελήσει βέβαια τόσα χρόνια να το κλείσω ως κουτάτο. Είναι μια παιδική φοβερή ανάμνηση που το βλέπα μόνο στα περιοδικά. Συγκεκριμένα μόνο στο Software Center κάποτε είχα δει Mega CD στη βιτρίνα το 1994 ή 1993, πολύ μικρός, δηλαδή η 6η Δημοτικού ή η 1η Γυμνασίου ήμουνα. Και φαντάζει για μένα δηλαδή τότε ήταν αυτό, ήταν η ναυαρχίδα της Sega, ήταν κάτι το οποίο, πώς να το πω, παιδιά, όσοι έχετε αντίστοιχες δυνατές τέτοιες ρετρό κονσόλες SIG με τα κουτιά τους, καταλαβαίνετε και τις αποκτήσατε μεταγενέστερα, καταλαβαίνετε αυτό τώρα που θέλω και εγώ να πω και δεν μπορώ να το περιγράψω 100% με λόγια. Εδώ πολύ δύσκολο παιδιά να το βγάλω τώρα. Πάμε σιγά σιγά, μην γίνει και καμιά ζημιά. Θα βάλουμε το κουτάκι μας στην άκρη. Εδώ βλέπουμε το πάνω κομμάτι, το οποίο έχει μέσα τα παιχνίδια που προείπα. Πολύ ωραίο αυτό και όποιος δεν το έχει μπορεί να το αγοράσει σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Βέβαια αυτό που είπα και στο περασμένο επεισόδιο με τις παραλαβές είναι ότι τα παιχνίδια παιδιά του Mega CD αρχίζουν και ανεβαίνουν οι τιμές πάρα πολύ. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε και θέλετε να εμπλουτίσετε τις συλλογές με τα Mega CD, είναι η ευκαιρία. Πάμε και αυτό το game. Soul Fish και Cobra Command. Το Soul Fish είναι τύπου R-Type. Αυτό είναι τύπου με cutscenes animated όπως το Road Avenger κάπως. Βάζουμε αυτά στην άκρη. Εδώ από κάτω τώρα το μόνο που ουσιαστικά μου λείπει είναι τα κόκκινα σακουλάκια του φορτιστή και των καλωδίων. Όμως είναι όλα εδώ, είναι όλα τα γνήσια. Το γνήσιο το RF. Το βλέπετε. RF switch. Ένα RCA cable που μπορεί να παίξει και έτσι και το Mega Drive μόνο με αυτά. Βέβαια εγώ εννοείται ότι δεν παίζω ούτε με RF ούτε με τέτοια RCA, παίζω με τα aftermarket καλώδια RGC, τα οποία είναι τα καλύτερα aftermarket RGB καλώδια στον κόσμο, πάρα πολύ καλή ποιότητα εικόνας. Αυτό είναι το mixer cable, το οποίο μπαίνει μπροστά στο port και πίσω στο Mega CD από κάτω. Βλέπετε έχει και fuse εδώ, έχει ασφάλεια. Αφήνουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Ο φορτιστής μας. Κλασικός. Βαρύς. Αγγλικό, γιατί από την Αγγλία το πήρα αυτό το κομμάτι, τα Χριστούγεννα. Βαρύ πράγμα, παιδιά. Παίζει να είναι η πιο βαριά κονσόλα που έχω, νομίζω ότι ξεπερνάει και το Xbox το X κατά πολύ. Και εδώ είναι και η κονσόλα, το add-on δηλαδή, με λίγα λόγια, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, με το metal bracket, πραγματικά σχεδόν αγρατζούνιστο. Κοιτάξτε παιδιά ομορφιά, τώρα μιλάμε έτσι για ένα μηχάνημα του 91, έτσι. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά. Τριγύρω. Και εξώδη. Εδώ το adapter, το mixing και τα RCA για line out, τα οποία αυτά μπορούσαν να συνδεθούν σε ένα φορητό κασετόφωνο ή σε κάποιο σταθερό deck που τότε δεν είχε CD. Επειδή μπορούσαμε να το συνδέσουμε στο auxiliary μαζί με τα καλώδια τα RCA, μπορούσε κάποιος που είχε Mega CD και ηχοσύστημα χωρίς CD, μπορούσε κανονικά να παίξει CD μουσικής μέσα από αυτό το πανέμορφο αντών της Sega. Αρκετά βαρύ. Και για τέλος, μια αφίσα κλασική εποχή, θα την ανοίξω έτσι λίγο γρήγορα. Εδώ μεταξύ τώρα εγώ εδώ έχω αυτές τις απίστευτες μυρωδιές, ρε παιδί μου, που ανοίγεις και σου έρχονται τα 90's, σου έρχονται οι παιδικές σου αναμνήσεις μέσα από αυτές τις αφίσες. Sonic εδώ, πολύ όμορφη αφίσα δωματίου. Και από πίσω
κάποιες όμορφες κυκλοφορίες γνωστών παιχνιδιών της εποχής. Πολύ όμορφα παιχνίδια. Εδώ βλέπουμε το Mega Drive 1 με το Master System Converter και το Arcade Power Stick. Το Arcade Power Stick το έχω κάνει επεισόδιο σε αρχές του καναλιού. Κάποια στιγμή ήθελα να κάνω και το Master System Converter. Βασικά καλά που το θυμήθηκα να το κάνω τώρα σύντομα αυτό το διάστημα. Λοιπόν, πάει γι' αυτό. Εδώ η εγγύηση. Απλό χαρτάκι. Άλλο ένα χαρτάκι που είχε μέσα. Και τέλος το manual, το οποίο μόνο αφού έχει σωθεί από τη συσκευασία που βρήκα, βασικά τα κόκκινα αυτά, τα διάφανα, τα προστατευτικά μου λείπουν δηλαδή για τα καλώδια που σας είπα πριν. Το manual είναι πραγματικά ψεγάδιαστο, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και μέσα έχει πάρα πολλές πληροφορίες, πώς δουλεύει η εσωτερική μνήμη για να κάνει save, η οποία κιόλας λέει, παιδιά, ότι αν είναι εκτός μπρίζας ένα μήνα, κατά πάσα πιθανότητα χάνει τα saves, πώς να βάλεις το bracket, τι περιέχει μέσα γενικά, τα περιεχόμενά του και πώς να το συνδέσεις, εννοείται, και με τηλεόραση και με αυτό που σας είπα στην αρχή, με ακουστικά, με ηχοσύστημα. Επίσης νομίζω ότι γνωρίζετε ότι υπάρχουν και ακουστικά, λάθος, ηχεία που είχαν βγει τότε για το Mega CD το 1, ηχεία Sega, παιδιά, τα οποία στο eBay είναι λίγο δισεύρετα και σε πολύ υψηλή τιμή. Θα τα αφήσω εδώ. Αυτό ήταν το unboxing του μηχανήματος. Και πάμε τώρα μία γρήγορα να σας δείξω λίγο και ποια παιχνίδια έχω και να πω δύο λογάκια πάνω σε αυτά. Και εδώ τώρα τα παιχνίδια που έχω. Στο επόμενο απόσπασμα θα δείτε λοιπόν που είχα βάλει έτσι αυτά τα παιχνιδάκια που είχα από πέρσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολλά παιχνίδια στο Mega CD και πολύ κακός, γιατί για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι επειδή το Mega CD δεν έχει προστασία εγγραφής και μπορεί οποιοδήποτε να αντιγράψει έτσι ένα CD και να κάτσει να το δει, να το δοκιμάσει, είχα να επαναπαυθεί, ας πούμε, κατεβάζοντας σε ROM σε όλες τις πολύ καλές παιχνιδάρες τα τελευταία χρόνια και παίζοντάς τα σε αυτή τη μορφή. Οπότε αγνοούσα έστω και τα φτηνά να τα αγοράσω. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι γενικά με τη Sega έχω κάνει πιο πολύ focus, όπως ίσως αρκετοί να ξέρετε, στη Mega Drive μου συλλογή. Οπότε θα μου πεις και το Mega CD Mega Drive είναι, αλλά ok, στα cartridges τουλάχιστον είχα αφοσιωθεί. Τώρα με μεγάλη μου λύπη δυστυχώς βλέπω ότι έχουν ανέβει αρκετά οι τιμές στα Mega CDs και πλέον από εδώ και πέρα, όταν είναι γενικά να παίρνω τίτλους, τουλάχιστον και για το επόμενο διάστημα που θα είναι και λίγο περίεργο τώρα με αυτά που γίνονται, αυτό που είμαι focused να το πω πλέον σε καλές αγορές τίτλων, όχι τώρα normal καταστάσεις, 360, PS3, Xbox και αυτά, έχει να κάνει μόνο με Jaguar και Mega CD και ίσως και 32X. Οπότε εκεί είμαι εστιασμένος. Τα παιχνίδια μου λοιπόν τώρα που έχω είναι αυτά εδώ, δεν είναι πάρα πολλά όπως είπαμε, αλλά για μένα με καλύπτουν. Αυτό το είπαμε και πριν, η συλλογή των arcade κλασικών παιχνιδιών που ήταν μέσα μαζί με το μηχάνημα. Το Streets of Rage εδώ και το Golden Axe είναι καταπληκτικά έτσι ρημαστεράκια, να το πούμε, και λόγω του CD, παιδιά, το CD έχει απίστευτη μουσική σε αυτά τα παιχνίδια. Βέβαια θα ήθελα να ήταν το Golden Axe 2 εδώ, που είναι και πιο γρήγορο παιχνίδι, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Αυτό το παιχνίδι, σκεφτείτε, κάποτε είχε 15 ευρώ, τώρα έχει φτάσει 25-30 ευρώ, μέσα σε, μιλάω σε 5-6 μήνες, έτσι.
Επόμενο παιχνίδι που και αυτό είπαμε ότι είχε μέσα, το Soul Fist και το Cobra Command, τα οποία εννοείται ότι έχουν κυκλοφορήσει και standalone το καθένα, ξεχωριστό δισκάκι. Απλά αυτό είναι η έκδοση και λόγω χώρου σαφώς που βγήκε ένα πακέτο μαζί με τα δύο. Εδώ μεταξύ θα δείτε σε λίγο ότι κάποια παιχνίδια στην αρχή είχαν ξεκινήσει έτσι, με αυτό το layout, και μετά προς το τελείωμα το γυρίσανε σε διαφορετικό. Θα σας το δείξω σε λίγο. Ναι, όχι, βασικά θα σας το δείξω τώρα, πιο μεταγενέστερο. Tom Catali, πολύ ωραίο παιχνίδι, με πραγματικούς ηθοποιούς, Sega True Video Production, το οποίο είναι πραγματικές σκηνές γυρισμένες και πορταρισμένες μετά, ας πούμε, rendered στο μηχάνημα. Ό,τι κάνεις, είναι, ό,τι μπουτόν πατήσεις, είναι και η επιλογή σου για την επόμενη σκηνή. Κάπως σαν το Road Avenger. Ωραίο παιχνίδι, οικονομικός τίτλος. Το Road Avenger, το οποίο είναι δώρο μέσα με το Mega CD2 όσο το αγοράζαν εκείνη την εποχή. Το θυμάμαι εγώ στο Αλμανάκο να το αναφέρει. Το 94, αν θυμάμαι καλά, το θυμάμαι. Ωραίο παιχνίδι. Δύσκολο βέβαια, αλλά μόλις κάποιος το μάθει, ασχοληθεί λίγο μαζί του, του δώσει λίγο χρόνο, έχει την πλάκα του. Εμένα δηλαδή μου αρέσει το Road Avenger. Και αυτό οικονομικός τίτλος. Πάμε σε έναν τίτλο που είδατε τις προάλλες, στο παραλαβές, το Wolf Child. Ωραίο παιχνίδι. Platform. Είναι ωραία παιχνιδάκια γενικά αυτά. Αυτό που τώρα θέλω κάποια στιγμή να πάρω είναι σίγουρα, εντάξει, το Sherlock Holmes, και επίσης θέλω να πάρω και κάποιο από τα Mega CD 32X, τα παιχνίδια που είχαν βγει που τραβάνε δυνάμεις και από τα δύο τα add-ons του Mega Drive, και συγκεκριμένα θέλω το Night Trap και το Corpse Killer, αλλά το Corpse Killer πάει αρκετά πιο ψηλά, ενώ μπορώ να το βρω και στο Saturn νομίζω. Echo the Dolphin, first party τιτλάρα, και αυτό remaster του Mega Drive, λίγο πιο γρήγορο, λίγο πιο εντυπωσιακά τα χρώματα λόγω δευτερεύων επεξεργαστή, και σαφώς το CD quality, ο ήχος πολύ πιο όμορφος. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία ζωντανά μεγάλα sprites, μαγεία παιδιά αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά προτρέπω όσοι δεν έχετε παίξει αυτό το παιχνίδι ποτέ στη ζωή σας, κατεβάστε τον Fusion, τον Emulator, πραγματικά θα κολλήσετε. Και μακάρι, ας πούμε, δεν το γνωρίζω, αν ας πούμε αυτά τα παιχνίδια έχουν βγει και στο Switch, κάτι πορτάκια, που ξέρω το Switch κάνει τέτοιες ιστορίες με παιχνίδια της Sega, αν έχει βγει και στο Switch, δηλαδή πώς να το πω, θα ψηθώ να πάρω το Switch για να παίξω και ένα τέτοιο παιχνιδάκι. Πολύ ωραίο, Echo the Dolphin. Συνεχίζουμε με μια άλλη παιχνιδάρα που είναι αναβαθμισμένη από το αντίστοιχο του Mega Drive, δηλαδή αυτό τώρα δεν είναι απλά ένας remaster τίτλος, απλά έχει και μέσα extra levels, τα οποία σαφώς είναι τα levels με τον Batmobile, το οποίο μπορείτε να οδηγήσετε τον Batmobile, και όπως επίσης και στο τέλος το όχημα αυτό που είχε στους υπονόμους προς το τέλος της ταινίας, όσο θυμάστε, που πήγαινε στο πιγκουίνο. Και εννοείται ότι είναι και το action level που παίζετε με τον Batman. Πάλι πιο αναβαθμισμένα τα γραφικά, πάλι καλύτερος ήχος. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι, φοβερή επιλογή. Λίγο δύσκολο βέβαια, είναι πολύ πιο διαφορετικό από την Super NES έκδοση. Και αυτό συγκεκριμένα μου το έκανε και δώρο η γυναίκα μου όταν ήμασταν στο Παρίσι. Και συγκεκριμένα είχα κάνει και το επεισόδιο στο Retro Game Shop, εκεί στη λεωφόρο του Μογέρου, πως λεγότανε, το θυμάμαι ακόμα. Πολύ ωραίο παιχνίδι παιδιά, είμαι και Batman fan, είναι απίστευτο. Επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι ουσιαστικά, αυτό είναι και από τα πρώτα που είχα πάρει και είναι και από τους ακριβούς τίτλους του Mega CD, μαζί με κάτι Terminator ή το KO, που το πήρε και ο φίλος Θάνος πρόσφατα, απίστευτο παιχνίδι και από τα πολύ δυνατά του Mega CD. Αυτό όμως παρόλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, όσοι είστε γενικά comics fans ή Spider-Man fans, και αυτό θα το εκτιμήσετε, δείτε το λίγο στο YouTube, είναι πάρα πολύ όμορφο, και εννοείται
αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχουν ROMs και για το Mega CD από emulator Mega Drive, οπότε μπορείτε να δοκιμάσετε και τα παιχνίδια του Mega CD σε κάποιο emulator. Και εδώ πάμε τώρα σε μια παιχνιδάρα που, okay, ξέρετε πάλι κάποιοι φαν στο καναλί ότι είμαι πολύ Jurassic Park φαν, καμένος εξ αρχής, από τότε που βγήκε. Έχω σχεδόν όλες τις εκδόσεις Jurassic Park στις κονσόλες των 90s. Μου λείπει Jurassic Park 3DO Interactive, που είναι για το 3DO μου δηλαδή, αλλά σύντομα την έχω βάλει στο μάτι να την τσιμπήσω. Και νομίζω μου λείπει και το Chaos Continuous για το Super NES, δηλαδή όλα τα άλλα τα έχω. Μην εξοκύλω το παιχνίδι, αυτά τα cases, παιδιά, πόσο εύκολα σπάγανε ας πούμε, όλες μου έχουν και από μια ζημιά. Πολύ όμορφο παιχνίδι λοιπόν, story related, με κινήσεις, να πιάσεις αντικείμενα, να χρησιμοποιείς αντικείμενα, use, walk, ξέρω εγώ, read, κάνε, shoot κτλ. Καταπληκτική ιστορία, καταπληκτικό παιχνίδι, είναι λίγο διαφορετικό από του παιχνιδιού, συγγνώμη, της ταινίας, το original, το story, αλλά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και είναι από τους πολύ καλούς πλέον τίτλους, δηλαδή, τι να πω, είχε προμοταριστεί πάρα πολύ στην εποχή του αυτός ο τίτλος για το Mega CD, όπως επίσης και οι εκδόσεις βέβαια και για Mega Drive και το κανονικό του Jurassic Park και το Rampage Edition που δεν έχουν πραγματικά αντίπαλο στα 16-bit, δηλαδή από το Super Nintendo κτλ. Μέχρι και του Master System η έκδοση Jurassic Park, πραγματικά παιδιά τα σπάγε, δεν είχαν αντιπάλους τότε. Τα Jurassic Park στη Sega, όπως και τα Disney Games από τη Virgin στη Sega, δεν είχαν αντίπαλο. Και το τελευταίο μου παιχνίδι είναι και το καλύτερο μου Sonic Ever, το Sonic CD παιδιά. Καταπληκτικό Sonic, μπορούσες να κάνεις save. Είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι βασισμένο σε time traveling με τον Sonic. Εννοείται ότι δεν απουσιάζουν οι πίστες με το 3D scaling, το rotation που υπάρχει. Πάρα πολλά επίπεδα, αν θυμάμαι καλά πάνω από 70, ναι το λέει και εδώ, πάνω από 70 και 30 special, 100 levels δηλαδή. Μεγάλη επανάσταση από τα πρώτα παιχνίδια του Mega CD και από τα πιο ψηλά σε πωλήσεις ας πούμε από όλα. Νομίζω είναι και το νούμερο 1 σε πωλήσεις. Αυτά είναι τα παιχνιδάκια μου για το Mega CD. Έχω στεναχωρηθεί γενικά που τόσα χρόνια δεν έβαλα κομμάτια, απλά τώρα τελευταία το πήρα χαμπάρι και είπα λίγο να ξαναξεκινήσω γιατί και ανεβαίνουν οι τιμές. Πολύ όμορφα γενικά, θα ήθελα να μου πείτε και στα σχόλια μετά στο τέλος του επεισοδίου ποια έχετε κι εσείς, ποιο είναι και εσάς το αγαπημένο σας. Και τελειώνοντας αυτά τα δύο κομμάτια στο ξεκίνημα του επεισοδίου, πάμε λοιπόν τώρα και στο μεγάλο μέρος το οποίο θα μιλήσω πέρσι, για το μηχάνημα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, την ιστορία του, τους αντιπάλους του και τα λοιπά. Καλή σας απόλαυση και φύγαμε! Σήμερα είμαι χαρούμενος γιατί θα παρουσιάσω στο κανάλι μου άλλο ένα μηχάνημα, πρακτικά αντών μηχάνημα που δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί στο ελληνικό YouTube. Έχω πάρει σφάρνα δηλαδή μηχανήματα τα οποία δεν είχε ασχοληθεί κανείς στην Ελλάδα να τα δείξει στον κόσμο σε μικρότερο σε ηλικία είτε σε νοσταλγούς. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η βάση δεδομένων για κάποια μηχανήματα στη χώρα μας. Και σαν μεγάλο Sega fan, όπως γνωρίζετε ήδη, αποφάσισα να κάνω αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο πρακτικά θα είναι το πρώτο μέρος από τα 4 που έχω στο μυαλό μου. Και γιατί 4? Γιατί ουσιαστικά η ενασχόληση της Sega με τα CD πρακτικά πήρε σάρκα και οστά σε 4-5 μηχανήματα. Τα 4 αυτά τα μηχανήματα μπορώ να τα κάνω review, εγώ κατέχω 2 από αυτά, τα άλλα 2 πιστεύω ότι έχετε καταλάβει που θα τα κάνουμε review στο μέλλον. Οπότε θα το πάω σαν πρώτο μέρος σήμερα, Mega CD 1, το πρώτο, το κλασικό, το πατροπαράδοτο, το ορθόδοξο. Και αργότερα στο μέλλον θα κάνω και για το Mega CD 2, όπως είναι λογικό. Και επίσης θα κάνω και για το Multi Mega ή αλλιώς CDX. Και το τέταρτο θα είναι το AIVA, το Boom, το CDMG, κάπως έτσι, ένα πολύ σπάνιο και exotic μηχάνημα
το οποίο δεν είναι καθόλου κοινότυπο να το δει κάποιος κτλ. Είναι ένα περίεργο, δύσκολο μηχάνημα. Και θα είναι λοιπόν, θα αποτελείται αυτή η σειρά από 4 επεισόδια. Για σήμερα λοιπόν έχουμε το πρώτο επεισόδιο εδώ με το Mega CD 1 και θα ήθελα έτσι να μιλήσω για αυτό το μηχάνημα. Είναι ένα παρεξηγημένο αντών μηχάνημα, για να μην μπερδευόμαστε, το οποίο είχε την ανάλογη τύχη λίγο καλύτερη σαφώς από κάποια άλλα γνωστά αντών μηχανήματα του παρελθόντος, δηλαδή 64DD, η Jaguar CD ή και Turbo Graphics CD. Βέβαια πήγε πολύ καλύτερα από κάποιες άλλες κονσόλες τύπου Philips CD-i και τα λοιπά. Αλλά ας μην πάμε τόσο πέρα. Το Mega CD το θεωρώ λοιπόν το καλύτερο από τα αποτυχημένα Αντώνς. Γιατί, πριν πάμε στο γιατί, να κάνουμε έτσι μια γρήγορη ιστορική αναδρομή. Τέλη του 80 και αρχές 90, ήδη το πρότυπο του CD από τη Sony που είχε πατενταριστεί και είχε βγει, πέρα από τα κλασικά μουσικά CD, κάποιοι τύποι θελήσανε να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του μεγάλου storage που μπορούσε να προσφέρει εναντί στις κασέτες, είτε κασέτες ήχου, είτε κασέτες εικόνας, είτε και σε βινίλια, αλλά που έχουμε χρησιμοποιήσει βινίλια σε κονσόλα. Anyway, θελήσανε να μεταφέρουν αυτή τη νέα τεχνολογία και στο home video gaming, που τότε άρχιζε να μπαίνει για τα καλά και να ανθίζει τέλη 80 και αρχές 90 στα σπίτια μας. Η πρώτη εταιρεία που πήρε έτσι την μεγάλη απόφαση και το ρίσκο για να κάνει κάτι τέτοιο ήταν η NEC, το οποίο έβγαλε add-on για το Turbo Graphics το 16. Το έβγαλε πρώτα στην Ιαπωνία, πήγε καλά και στην Αμερική το ονόμασε Turbo Graphics CD add-on, το οποίο ήταν και αυτό ένα extra μηχάνημα, θα το δείτε από εδώ από κάτω, που έμπαινε στο κλασικό Turbo Graphics. Δεν έκανε βέβαια την επιτυχία που ανέμενε η εταιρεία, όμως υπήρχε μια άλλη εταιρεία από πίσω, πιο δυνατή, πιο καλή, πιο γνωστή, η Sega, η οποία ήθελε να αδράξει αυτή την ευκαιρία, να εκμεταλλευτεί τη νέα τεχνολογία του CD και να παρουσιάσει κάτι δικό της. Επειδή το Genesis στην Αμερική ή Sega Mega Drive anyway στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία είχε μόλις βγει, δηλαδή είχε ένα χρόνο από τότε που είχε βγει το NEC, το Turbo Graphics, το CD Add-on. Παρ' όλα αυτά η Sega ήθελε λίγο να δραστηριοποιηθεί, να κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή τη νέα τεχνολογία. Οπότε άρχισε να κονσεπτάρει, να σχεδιάζει αυτό το νέο project, το οποίο το έβγαλε στην Ιαπωνία τα Χριστούγεννα, συγκεκριμένα 14 Δεκέμβρη 1991. Το έβγαλε στην Ιαπωνία ως Mega CD και στην Αμερική ονομάστηκε Sega CD. Τι ήταν τώρα αυτό το μηχάνημα? Για αρχή η Sega ήθελε να είναι πιο δυνατό από το Turbo Graphics CD Add-on. Δηλαδή, δεν ήθελε να βγάλει κάτι που θα της κοστίσει ακριβά και θα την αναλώσει σε marketing, θα την αναλώσει σε researching, σε επένδυση τεχνολογιών, ιστορίες και κατασκευαστικών θεμάτων. Δεν ήθελε να βγάλει κάτι το οποίο θα ήταν αδύναμο. Η αρχική ιδέα λοιπόν ήταν να έχει τα ίδια tech specs με το Turbo Graphics CD. 1 MB RAM, μονής ταχύτητας CD-ROM και να μην έχει και επεξεργαστή, να παίρνει επεξεργαστική ισχύ, παιδιά, από το Mega Drive. Δηλαδή το add-on να μην έχει, δηλαδή στην πλακέτα του να υπάρχουν μόνο τα πολύ βασικά, να μην υπάρχει κάποιος επεξεργαστής. Αυτό όμως, όσο προχωράγαν το μηχάνημα, βάσει να έχει τα ίδια specs του Turbo Graphics CD, είδανε ότι δεν μπορεί να σηκώσει το μηχάνημα αυτά που θέλανε να κάνουν. Γονάτιζε, με λίγα λόγια, βάραγε slow downs, δεν ήταν ικανό να τα απεξέλθει. Η πιο μεγάλη ιδέα που θέλανε να παρουσιάσουν ήταν στα νέα παιχνίδια, αυτό που είχα πει και με το 3DO το επεισόδιο την παρουσίασε, αν θυμάστε, ότι πιστεύανε ότι η μόδα και το επόμενο βήμα στην τεχνολογία και στο video gaming θα ήταν τα FMV παιχνίδια, τα οποία θα ήταν δηλαδή βιντεοσκοπημένες σκηνές πραγματικών ηθοποιών κτλ. Ή καρτούν, και βάσει το τι έκανε η ΣΥΘΑ εξελισσόταν το παιχνίδι. Απέτυχε βέβαια, όπως γνωρίζουμε.
Παρόλα αυτά λοιπόν, ήθελε με το FMV και με αυτή την τεχνολογία να δώσει κάτι πάρα πολύ δυνατό. Όμως το μηχάνημα δεν μπορούσε, όπως προείπα, να ανταπεξέλθει. Οπότε καταστρέφουν το concept αυτό του TechSpec, την μπλακέτα όπως την είχαν φτιάξει, και φτιάχνουν μια καινούργια από την αρχή, η οποία ήταν μονόδρομος να μπει και ένας δεύτερος επεξεργαστής, ένας ίδιος Motorola, ο οποίος έτρεξε και 5 MHz παραπάνω, δηλαδή του Mega Drive ο επεξεργαστής τρέχει νομίζω στα 7,5 και αυτός του Mega CD τρέχει στα 13. Άρα, προσθήκη ενός δεύτερου, μιας δεύτερης CPU και η μνήμη από το 1 MB αποφασίσανε να την εκτοξεύσουν στα 6 MB. Αυτό όμως φυσικά ήταν και πολύ πιο ακριβό σαν ιδέα, γιατί εννοείται ότι ο επεξεργαστής έχει ένα κόστος και οι μνήμες γενικά, όσοι ασχολείστε θα ξέρετε ότι πάντα είναι ένα ακριβό περιφερειακό, είτε σε κομπιούτερ που βάζουμε εμείς οι ίδιοι κτλ. Οπότε αυτό δυνάμωσε πολύ το μηχάνημα, αλλά αύξησε το budget της κατασκευής. Και τι έγινε λοιπόν εκεί τώρα. Βάσει με αυτόν τον επεξεργαστή που βάλανε, δώσανε μια νέα πνοή, hardware scaling και rotation, 3D rotation. Είναι τεχνολογίες που για κάποιο λόγο υπήρχαν ψευτοτρισδιάστατα σε κάποια παιχνίδια του Super Nintendo αργότερα βέβαια, το F-Zero, όχι βασικά η τεχνολογία το 91 περίπου, νομίζω το F-Zero είναι το 91 αν θυμάμαι καλά, αυτό το 3D rotation που υπάρχει κτλ. Ή στο Mario Kart, αυτό δεν υπήρχε στο Mega Drive. Και με το νέο hardware που προσθέθηκε, δηλαδή με έναν παράλληλο δεύτερο επεξεργαστή, αρκετά ισχυρή μνήμη και κάποιες άλλες μικροτεχνολογίες και άλλο soundboard κτλ. Της Ryko, δώσανε μεγάλη δύναμη στο μηχάνημα. Και όταν ήρθε η ώρα λοιπόν να βγει αυτό το μηχάνημα στην αγορά, στην Ιαπωνία, είπανε enhanced graphics, enhanced hardware capabilities, πολύ πιο δυνατά πράγματα οπτικά θα δείτε, πολύ καλύτερος ήχος λόγω ποιότητας CD και γενικά ήταν ένα μηχάνημα το οποίο ήταν πολύ υποσχόμενο. Ότι αυτό το αντών το από κάτω που βλέπετε θα μπορούσε να εκτοξεύσει το ήδη αγαπητό Mega Drive στην αγορά και θα δώσει ένα πάτημα, ένα γερό πάτημα αυτή η τεχνολογία του CD για μελλοντικές παιχνιδάρες και να εκτοξεύσουν και τη δημοτικότητα και τις πωλήσεις της υπάρχουσας κονσόλας της Sega. Το μεγάλο μετά πλεονέκτημα, παιδιά, που είχε το CD είναι ότι, όπως έλεγε και η Sega, ότι είναι 320 φορές περισσότερη χωρητικότητα από μια κασέτα. Μια κασέτα Mega Drive ξεκινάει από τα 6 MB και φτάνει μέχρι περίπου τα 12 ή 16, αν θυμάμαι καλά. Οι πιο τελευταίες με πιο μεγάλα παιχνίδια είναι ή 12 ή 16 MB. Σκεφτείτε ξαφνικά από το CD είχε 650 MB. Οπότε ξεκινήσανε να φτιάχνουν πολλά παιχνίδια βασισμένα στο FMV, να κατασκευάζονται πολλά παιχνίδια πάνω στην ιδέα του FMV, Full Motion Video. Η Sega τότε έκανε ένα άλλο βήμα ωραίο, συνεργάστηκε με μια εταιρεία, την Digital Pictures, η οποία ήταν στην Αμερική και αυτή ήταν μια κανονική εταιρεία, πως είναι ας πούμε Universal, αλλά σε πολύ πιο μικρό έτσι, level, όπου ξεκινήσανε παιχνίδια να φτιάχνουν και να κάνουν κανονικές βιντεοσκοπήσεις με πραγματικούς ηθοποιούς βάσει το concept και το story του κάθε παιχνιδιού, πηγαίνανε σε τοποθεσίες και βαράγανε δηλαδή κανονικά. Τραβάγανε βίντεο, τι γινόταν ο κάθε παίχτης, την κίνησή του, το περιβάλλον, κυνηγητά με αμάξια, όλα αυτά τα κάνανε έτσι για να δώσουν ένα νέο στυλ παιχνιδιού. Ένα από τα παιχνίδια με το FMV, που τώρα το κάνω αυτό σαν παρένθεση πριν πάμε παρακάτω, γιατί έχει ενδιαφέρον τι όθησε η Sega σαν πρωτοπόρος πάλι να δημιουργήσει έτσι μια ιδιαιτερότητα μετά στη gaming community. Το Night Trap ήταν ένα παιχνίδι, πολύ full motion video, με πραγματικούς δηλαδή ηθοποιούς, και πάρα πολλά γκομενάκια. Κοπέλες δηλαδή, με κοντά σορτσάκια, ιστορίες, σε κάποιο σπίτι να παρτάρουν, μέχρι που αρχίζει και η φάση γίνεται thriller, δηλαδή μπαίνει κάποιος μέσα στα μπάνια, αρχίζει τις πετσοκόβει και ιστορίες κτλ.
Αυτό το παιχνίδι δημιούργησε στην Αμερική έτσι μια αρνητικότητα, έπεσε δηλαδή στα αυτιά κάποιων γερουσιαστών και αφού κάπως αναγκάσανε να κοπούν κάποιες σκηνές για να τον μπανάρουν και από κάποιες αγορές σε άλλες χώρες κτλ. Αυτό το παιχνίδι επειδή έκανε έτσι αρνητικό feedback για τα μικρά παιδιά να μην βλέπουν τέτοιες βίαιες σκηνές, λες και στην τηλεόραση και στις ταινίες των 80's και 90's παιδιά που είχαμε μπουχτίσει στο αίμα στο πιστολίδι, εκεί δεν τους πειράζε, τους πειράζαν τα video games. Εντάξει, μην το σχολιάσουμε τώρα αυτό, anyway. Οπότε αυτό δημιούργησε την ανάγκη να φτιαχτεί μια πλατφόρμα η οποία θα σου λέει όταν θα αγοράσει ένα παιχνίδι από πίσω, αν προτείνεται για το παιδί σου, για κάποια ηλικία κτλ. Το γνωστό μετέπειτα ESRB που βλέπουμε πλέον σε όλα τα παιχνίδια. Άρα η Sega ανάγκασε βάση του Night Trap, που ήταν φρικαλαίο έτσι περίεργο, να δημιουργηθεί μετά αυτή η πλατφόρμα βαθμολόγησης, το age rating κτλ. Στα παιχνίδια. Φεύγουμε από αυτό το κομμάτι. Ξέχασα να πω ότι το CD, την τεχνολογία του CD, η Sega συνεργάστηκε με την JVC για να της το φτιάξει. Ένα διπλό CD-ROM, CD-ROM διπλής ταχύτητας, το οποίο είναι τεχνολογία Stray, δηλαδή μπαίνει η θήκη και βγαίνει έξω με τους κλασικούς σημάδες μέσα και τις τροχαλίες και τα γρανάζια, το οποίο αυτό καθιστά το μηχάνημα μετά από χρόνια να έχει τα πρώτα προβλήματα. Γνωρίζω πολλούς που έχουν Mega CD1 που τα έχουν αγοράσει μη λειτουργικά. Γιατί είτε έχουν χαλάσει τα tray, βέβαια αυτά φτιάχνονται. Τώρα μέσα λίγο μάγκας με λίγη πατέντα και το πας σε κάποιον τεχνικό τυπάρα, μπορεί να στο φτιάξει πιστεύω το tray. Πολλές φορές όμως χαλάγανε και τα μάτια. Πολλά μάτια είναι ταλαιπωρημένα, κάποια δηλαδή έτσι ψευτοπαίζουν, κάποια και δεν παίζουν καθόλου. Τι θέλω να πω λοιπόν, ότι γενικά τα Mega Drive CD, το πρώτο μοντέλο, το Mega CD το 1, είναι δύσκολο να είναι λειτουργικό. Εντάξει, υπάρχουν πολλά λειτουργικά, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά μη λειτουργικά. Οπότε αν κάποιος θέλει να αγοράσει Mega CD 1, πρέπει να προσέξει, ειδικά αν το πάρει από εξωτερικό eBay κτλ., να μιλήσει με τον πολιτή μέχρι να του στείλει, ξέρω εγώ, και κανένα live βίντεο από το Skype, κάπως έτσι, γιατί έχουν παίξει τέτοια σκηνικά σε πωλήσεις στο eBay για τέτοια μηχανήματα, ώστε να δείτε παιδιά να δουλεύει, γιατί είναι κρίμα να δώσετε πολλά λεφτά να το πάρετε και να μην δεν δουλεύει. Πέρα από το CD-ROM γενικά, δεν βγάζει κάποιο άλλο θέμα, αλλά θα μου πεις, αυτό είναι να κάνει, οπότε άμα δεν δουλεύει το CD-ROM, τι να το κάνουμε. Ναι, okay. Συνεργασία λοιπόν JVC. Αυτό το add-on που βλέπετε εδώ για μένα, κατ' εμέ, είναι το Tower of Power. Είναι το πιο όμορφο setup που υπάρχει. Είναι η πιο όμορφη κονσόλα για μένα. Είναι το πιο γαμάτο, είναι το πιο badass concept. Δηλαδή 1, 2, 3, το 32X βέβαια βγήκε πιο μετά, έτσι. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης υπάρχει κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχω εγώ, θέλω κάποια στιγμή να το βρω. Υπάρχει το Karaoke add-on για το Mega Drive εδώ το 1 και το modem που και αυτό δεν το έχω, είναι σπάνιο, αυτό ήταν πολύ στην Ιαπωνία έπαιζε. Anyway, το καραόκε και τα add-on, παιδιά, μπαίνει κάπως εδώ δίπλα και σου δίνει την δυνατότητα με μουσικά CD που εννοείται ότι παίζει, δεν ξέρω αν το είπα αυτό, αλλά ένα από τα πλεονεκτήματα όταν κάποιος έπαιρνε και το Mega CD πέρα να παίζει παιχνίδι ήταν να ακούει και μουσικά CD, έτσι, που τότε δεν είχαν όλοι μουσικά CD. Εγώ συγκεκριμένα θυμάμαι στην Ελλάδα πήρε ο πατέρας μου ένα τεράστιο στερεοφωνικό της Sony που μόλις είχαν πρωτοβγεί τα CD στην Ελλάδα το 93, καλοκαίρι τέλος του 93. Τότε λοιπόν όποιος το έπαιρνε και αυτό το μηχάνημα είχε και μουσικά CD, τα οποία το παιχνίδι, τα παιχνίδια δηλαδή του Mega CD, το πρότυπο να ξέρετε λέγεται CD Plus G. Είναι δηλαδή αυτό το format που γραφόντουσαν τα παιχνίδια. Τι άλλο, λοιπόν, ναι, το καραόκε κάνει αυτό το σενάριο, έτσι συνδέεται εδώ, βάζουμε μέσα και μικρόφωνο και μπορούσε κάποιος με αυτό το add-on να κάνει καραόκε σπίτι του, να παρτάρει, να γουστάρει, η Sega δηλαδή κάνει και για παρεάκια να το πω έτσι, και ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τώρα, από εδώ και πέρα, η JVC μετά, αργότερα, έκανε και μια συνεργασία,
Όχι, δεν έκανε συνεργασία. Έκανε κάτι μόνη της, βασισμένη στην ιδέα της Sega και ότι μπορούσε να παίξει τα παιχνίδια της Sega. Υπήρχε δηλαδή κάποια συμφωνία μεταξύ τους και έβγαλε το JVC, το Wonder Mega, το οποίο είναι ένα καθεαυτού μηχάνημα αυτό, έτσι. Και επίσης μετά μια αντίστοιχη ιδέα για CD, βασισμένο όμως να παίξει τα παιχνίδια της Sega και του Mega Drive από πάνω, έβγαλε και η Pioneer, ένα αντίστοιχο μηχάνημα. Εδώ υπάρχει πάλι μια περίεργη, μια αλληλουχία θεωριών και πραγμάτων, ότι αν θυμάστε στο επεισόδιο πάλι που είχα πει για το 3DO, ότι το Panasonic το FZ1, ότι η 3DO ήθελε να είναι ο developer τεχνιδιών και της ιδέας της πλατφόρμας και μπορούσε να δώσει άλλες εταιρείες να φτιάξουν τα μηχανήματά τους. Κάτι τέτοιο έγινε και με τη Sega, έτσι, γιατί φτιάχνει η Sega για τα δικά της τα μηχανήματα πρώτα και μετά η JVC φτιάχνει το δικό της το Water Mega και φτιάχνει και η Panasonic το δικό της, το οποίο ξεχνάω το όνομα, αλλά θα βάλω εικόνα από κάτω. Τι άλλο να πούμε, ναι, λοιπόν, Ιαπωνία 1991, Ευρώπη άνοιξε 1993. Θυμάμαι τότε κλασικά αλμανάκο το μέσο επιμόρφωσής μου να λέει ότι θα βγει για το Mega Drive, το Mega CD το 1 και θα beep και ότι θα είναι ότι καλύτερο έχει βγει. Πιτσιρικά τότε, έκτη δημοτικού, δεν είχα ακόμα Mega Drive, δεν μου το είχαν πάρει. Anyway, υπήρχε λοιπόν στο μυαλό μας τότε στους πιτσιρικάδες που διαβάζαμε στα περιοδικά ένα πέπλο φοβερής φαντασίας, τι μηχανηματάρα θα βγει και CD που ακόμα δεν είχε μπει στα σπίτια μας μουσικό, ότι θα βγει και σε αγαπημένες μας κονσόλες που ήδη ήταν στα σπάργανα στα σπίτια μας. Σκεφτείτε παιδιά τώρα τότε πόσο εντυπωσιακό ήταν αυτό στα παιδικά μας και αθώα μυαλά. 1993 λοιπόν Ευρώπη και το μηχάνημα αυτό πούλησε περίπου... Όχι, στην Ευρώπη ήρθαν, θυμάμαι, η διαθεσιμότητα σε τεμάχια σε όλη την Ευρώπη ήταν κάπου 100.000 κομμάτια που βγήκε την άνοιξη του 1993 και μέχρι τα Χριστούγεννα του 1993 είχε πουλήσει 70.000 κομμάτια. Δηλαδή πήγε καλά. Η τιμή του στην Αμερική ήταν $300 και στην Αγγλία σε λίρες ήταν 270 λίρες. Οπότε να πούμε σε... 300 ευρώ τώρα, αφού είχε $300 και 270 λίρες, πάμε εκεί περίπου στα 300 ευρώ, αλλά άμα βάλετε και την ανατίμηση από τότε, από το 93, αυτό τώρα ας πούμε το πράγμα μπορεί αν έβγαινε να είχε 500 ευρώ. 530 ευρώ π.χ. είχε ένα Xbox One X αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα? Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα ήταν η τιμή του. Τόσο δηλαδή δεν είχε ούτε το Mega Drive όταν είχε βγει. Το Mega Drive νομίζω είχε $249 στο release του, το 88 ή 89 στην Αμερική, το 89 στην Αμερική, συγγνώμη, το 88 ήταν η Ιαπωνία. Ήταν πολλά τα λεφτά και ήταν δύσκολο κάποιος να το πάρει, γιατί ξέραν ότι δεν είναι μια νέα κονσόλα, ήταν ένα add-on και ο κόσμος ήταν πολύ σκεφτικός με αυτή την απόφαση αν θα πρέπει να πάρει κάτι τέτοιο και θυμάμαι έχω διαβάσει έτσι σε κάποια forums παλιά. Επειδή το 91 στην Ιαπωνία βγήκε και το έβγαινε και το Nintendo, το Super Nintendo, Super Famicom και θα βγαίνει και αυτό το add-on του Mega CD, πολλοί κόσμος λοιπόν είχε φάει σκάλωμα σε περιοδικά και σε τύπο, λέγανε φυσικά και δεν αξίζει να δώσετε τόσα λεφτά και να πάρετε ένα add-on για το Mega Drive όταν θα σκάσει, ξέρω εγώ, το Super Nintendo. Βέβαια ξέρουμε ότι το Super Nintendo από μόνο του δεν μπορεί να φτάσει σε δυνατότητες το add-on αυτό, ειδικά και με το 32X. Αλλά θέλω να σας πω ότι οι αντιλήψεις υπήρχαν εκείνη την εποχή σχετικά με το πόσο αυτό το μηχάνημα πρέπει να προχωρήσει. Σε πωλήσεις τώρα, συνολικά πούλησε 2,24 εκατομμύρια τεμάχια σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων τα μισά είναι στην Ιαπωνία. Το support του επίσημα σαν μηχάνημα στηρίχτηκε από την ίδια τη Sega μέχρι το 1996, αλλά από το 1995 είχε ανακοινώσει ότι σταματάει γιατί το 1995 βγήκε το Sega Saturn. Μην πω ότι και από το 1994 θα είχε πει ότι ξέρετε κάτι, μην περιμένετε πολλά ακόμα. Βέβαια, αυτό το μοντέλο δεν κράτησε μέχρι το 1996, γιατί το 1993, δύο χρόνια μετά από το release αυτού νου στην Ιαπωνία, παρότι όμως στην Ελλάδα αυτό ήρθε το 1993, παιδιά, ανακοινώνει το Mega CD 2,
που θα το δούμε σε άλλο επεισόδιο, που το έχετε δει κάποιες φωτογραφίες που το έχω βάλει κτλ. Στο ήμπρο το έχετε δει μέσα στο Playroom. Ανακοινώνει το Mega CD2, το οποίο ήταν πολύ πιο cost reduced, ήταν πολύ πιο οικονομικό, ήταν πολύ πιο bulletproof, και αυτό το ξέρουμε ακόμα μέχρι τώρα οι συλλέκτες, ότι Mega CD2 πραγματικά είναι αλεξίσφαιρο, δεν έχει tray, έχει το lid το καπάκι να ανεβαίνει, οπότε δεν χαλάει κάποιο tray, το μάτι του είναι βελτιωμένο, είναι άλλης γενιάς από την JVC, καλύτερο. Γενικά είναι πρακτικά αθάνατο το μοντέλο το Mega CD2. Εκείνο βγήκε το 93 λοιπόν. Στη χώρα μας τώρα, εγώ νομίζω το είδα πρώτη φορά το 95 σε κάποιο μαγαζί. Φυσικά τώρα τι γίνεται. Σαν μηχάνημα τώρα, να πάμε λίγο, να φύγουμε, να πάμε τώρα λίγο στο μέλλον. Εγώ φυσικά τα έχω πάρει τα τελευταία χρόνια και τα δύο. Είναι ακριβά. Και αν κάποιος μπει στο τρυπάκι να τα πάρει και δεν τα έχει, θα πρέπει να είναι πολύ σκαλωμένος με τη Sega ή να έχει μια γενικευμένη συλλογή που πάλι θα είναι σκαλωμένος άμα έχει περίεργα και δύσκολα μηχανήματα και θα δεν θέλει απλά να του λείπουνε. Εγώ σκεφτείτε ότι το Mega CD1 το είχα πάρει πριν κάποια χρόνια χωρίς κουτιά, δυστυχώς που δεν έχω κανένα από τα δυο τα Mega CD, χωρίς κουτιά το είχα πάρει 330 ευρώ και το Mega CD2 το πήρα πριν 3 ή 4 χρόνια. Το είχα πάρει με 200 ευρώ, με μεταφορικά βέβαια, κάτι που ήταν κάπου 20-30 ευρώ από Αγγλία. Τώρα, επειδή κοιτάω γενικά μήπως τα αποκτήσω με κουτιά, απ' την άλλη όμως δεν θέλω να πουλήσω αυτά για να πάρω κομπλέ κουτάρα, γιατί εμένα τώρα αυτά είναι άψογα, ειδικά αυτό το Mega CD του 1, παιδιά, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και εμφανισιακά και μηχανικά. Δεν ξέρω αν θα μπω σε αυτό το τρυπάκι με τα κουτιά, αλλά τώρα οι τιμές έχουν πέσει. Δηλαδή τώρα με 350 ευρώ βρίσκεις Mega CD ένα κουτάτο και με 200 ευρώ ή 250 βρίσκεις και ελληνικό Zedgetron κουτάτο Mega CD 2. Οπότε συνεχίζουν να παραμένουν ακριβά μηχανήματα, δεν το συζητώ, και αν κάποιος θέλει να τα αποκτήσει και δεν το ξέρει, οι τιμές είναι σε αυτά τα επίπεδα, πολύ προσοχή στην κατάστασή τους πώς θα είναι, γιατί είναι φόλα, θεωρώ, να πάρεις κάτι, να πληρώσεις πολλά και αν δεν είναι χαλασμένο, σου χαλάσει μετά από λίγο καιρό. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω τώρα για αυτό το μηχάνημα. Παιχνίδια. Παιχνίδια τώρα. Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι αυτό. Οι τίτλοι που έβγαλαν ήταν περίπου 200. Έκανε πάρα πολλά ports του Mega Drive, τα πήρε και τα βελτίωσε. Δηλαδή, από τα 200 παιχνίδια, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά γενναιόδωρα λέω ότι τα 80 με 100 παιχνίδια υπήρχαν και στο Mega Drive και αν δεν ήταν ακριβώς τα ίδια τα ports, είχαν κάποιες μικροδιαφορές. Δηλαδή, εδώ που είμαστε, γιατί δεν βλέπω καλά, Batman. Λοιπόν, Batman Returns. Φυσικά από την έκδοση του Mega Drive έχει πολύ καλύτερο ήχο λόγω CD και έχει και διαφορετικό soundtrack, δηλαδή δεν είναι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι που πήγε εδώ στο Mega CD. Έγινε πάλι μια ανάπλαση του παιχνιδιού, καλύτερο soundtrack κτλ. Τα γραφικά φαίνονται καλύτερα και αυτό το έξτρα που του βάλανε είναι ότι στην αρχή του παιχνιδιού και σε αργότερα σε κάποια άλλα levels υπάρχει η οδήγηση του Batmobile κάπως σε ευθεία, σε ένα ψευδο 3D. Αυτό δεν υπήρχε λοιπόν στην κανονική έκδοση του Mega Drive και η έκδοση για το Mega CD σου δίνει αυτό το bonus, σου δίνει καλύτερο ήχο και κάτι τέτοια tweaks, να το πω έτσι. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα με αυτό? Ότι σαν μηχάνημα, πέρα από την καινοτομία του FMV που δεν πούλησε τόσο ή δεν εξιτάρισε, ρε παιδί μου, τους gamers, γιατί όλοι λέγανε ναι, θα δούμε κάτι διαφορετικό. Ήταν κάτι διαφορετικό το FMV sequence, να παίζεις, να δίνεις εντολές στο παιχνίδι κτλ. Αλλά δεν ήταν κάτι που σε πόρωσε. Δηλαδή, αλλιώς είναι το να παίζεις Sonic και να είσαι στη σπίτα στο τρέξιμο, μπαμ μπαμ, να πηδάς, να χτυπάς, να κάνεις, να ράνεις και να γουστάρεις, fast action game. Και αλλιώς τώρα να είσαι με το, όπως θα δείτε αργότερα, με το Jurassic Park που έχω, να πηγαίνεις στο crosshair, έτσι, use, check, back, μετατόπιση, αργή τα FMV. Δεν είχε δράση. Εγώ δηλαδή αυτό θεωρώ ότι είναι ένα αρνητικό και ένας από τους λόγους που δεν πήγε καλά σαν μηχάνημα. Πολλά λοιπόν παιχνίδια έχουν δεχτεί ports
Το Echo the Dolphin, ας πούμε, και αυτό έχει δεχθεί ένα πορτάρισμα και έχει κάποιες αναβαθμίσεις. Ένα άλλο πολύ καλό παιχνίδι, παιδιά, το οποίο είναι και πάρα πολύ ακριβό και δεν ξέρω γιατί είναι τόσο ακριβό, είναι το Earthworm Jim, το Special Edition, το οποίο κυμαίνεται από 200 ευρώ και πάνω. Δεν το έχω φυσικά. Εδώ να πω ότι είναι αυτά τα original τα παιχνίδια μου που έχω, είναι 3, 6, 7. Βέβαια έχω πάρα πολλά σε κόπιες. Να πω ότι το μηχάνημα δεν είναι copy protected και μπορεί να παίξει αντίγραφα, έτσι. Οπότε κάποιος αν θέλει να βάλει έναν ακριβό τίτλο Mega CD στη συλλογή του, μπορεί να το δοκιμάσει κατεβάζοντας ένα ISO, να παίξει και να θεωρήσει αν αξίζει να επενδύσει κάποια χρήματα για να το πάρει σε γνήσιο να το έχει στη συλλογή του. Σαφώς τα γνήσια είναι ωραία, παιδιά, γιατί είχε αυτή την ιδιαίτερη τη διπλή θήκη που είχε και το Dreamcast. Στο Saturn μας την αλλάξανε, στο Dreamcast την επαναφέρανε αυτή το στυλ της θήκης. Είναι όμορφες θήκες, δηλαδή του Mega CD μου αρέσουν πάρα πολύ. Το αμερικάνικο, το Sega CD, οι θήκες του είναι σαν του Saturn, αλλά όχι με αυτό το πλαστικό απ' έξω, είναι σαν ακριλικές, δηλαδή είναι σαν plexiglass η θήκη, είναι τελείως θήκη. Θα σας δείξω έτσι μια τυχαία από κάτω να σας βάλω στην περιγραφή. Τα παιχνίδια λοιπόν είναι κάπου 200, υπάρχουν αρκετά καλά, τα Luna, υπάρχουν τα Final Fight CD όπου πήρε το παιχνίδι των Arcades και που είχε βγει ήδη στο Super Nintendo, το πήρε στο Mega CD και το έκανε πορτάρισμα πιο δυνατό, ενώ είχε σαν exclusive και τα Streets of Rage. Γενικά έχει βγάλει ωραία παιχνίδια. Τι άλλο να πω, Sonic CD μπροστά εδώ. Το Sonic CD είναι το best selling του μηχανήματος. Πούλησε περίπου 1,5 εκατομμύριο κόπιες. Για πολλούς είναι το καλύτερο Sonic. Για μένα ψιλοκοντράρεται με το Sonic 3. Αυτό βγήκε, όπως θα πούμε και στο gaming μετά, αυτό βγήκε το 93, το άλλο βγήκε το 94, αλλά από το Sonic 2, όσοι είχαν παίξει τότε στο Mega Drive που είχε βγει το 92-93 και ξαφνικά κάποιος είχε δυνατότητα να παίξει το Sonic CD, μόνο και μόνο τον ήχο, λόγω διπλού επεξεργαστή, λόγω παραπάνω μνήμης και τέτοιων ιστοριών, το οπτικό αποτέλεσμα, παιδιά, είναι eye candy, είναι πανέμορφο και γι' αυτό θα το δείτε και μετά μέσα, θα το κάνω παρουσίαση με τα καλά και τα καλά τα RGC. Το οπτικό αποτέλεσμα σε μια CRT οθόνη είναι magnificent, είναι αντεγιά. Εγώ γουστάρω κάργα. Sonic CD best selling. Επίσης να πω κάτι άλλο, μια παρένθεση που ίσως κάποιοι να μην το ξέρουν. Όταν αργότερα βγήκε το 32X, εδώ λοιπόν, σαν 32-bit μηχάνημα που έδωσε άλλες δυνατότητες στο υπάρχον Mega Drive, βγήκανε 6 παιχνίδια τα οποία γράφανε πάνω Mega CD 32X. Δεν είχαν κασέτα 32X, ήταν CD το format που έβαζες, δεν ήταν δηλαδή κασέτα 32X, αλλά τραβάγανε και δύναμη του 32X. Συγκεκριμένα, κάποιοι νομίζουν ότι είναι 5, απλά υπήρχε και ένα έκτο το οποίο ήταν exclusive μόνο στη Βραζιλία μέσω της TechToy. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι το Night Trap. Άλλο είναι το Corpse Killer. Το Night Trap επίσης είχε ξαναβγεί το 91-92, όπως είπαμε. Και τι κάνανε, άλλη βλακία πάλι της Sega. Το έχεις πάρει το παιχνίδι, έχεις δώσει τόσα λεφτά. Μετά από 3 χρόνια που βγάζεις και το 32X, σου λέει πάρ' το σε βελτιωμένη έκδοση Mega CD 32X. Εντάξει, δηλαδή δεν βγάζανε καινούργια πράγματα. Αναμοχλεύανε τα παλιά, να πάρεις ένα κλικ, ένα upscaling, να το πω, λίγο κάτι καλύτερο, και δεν έφερε κάποια καινοτομία. Αυτό δηλαδή είναι ο λόγος που κατηγορείται το Mega CD 1 και γενικά η ιδέα του CD στη Sega, ότι δεν έφερε κάποια καινοτομία στο gaming. Το FMV sequence απέτυχε και αναλώθηκε πολύ να παίρνει υπάρχοντες τίτλους και να τους μπουστάρει ελαφρώς. Άλλο ένα παιχνίδι ωραίο είναι το Eternal Champions, που έχει βγάλει μια έτσι πολύ δυνατή έκδοση. Κάτι άλλο επίσης που ξέχασα, όταν βγήκε το Mega CD το 1 στην Ευρώπη, είχε δώρο μέσα 2 παιχνίδια bundled στο κουτί του. Το ένα είναι αυτό εδώ, το Sega Classics Arcade Collection, το οποίο έχει μέσα 5 παιχνίδια. Έχει το Golden Axe, έχει το Super Monaco GP, έχει το Streets of Rage, έχει το
Revenge of Shinobi και έχει το Columns. Columns αδιάφορο, αλλά για κάποιους μπορεί να αρέσει. Και έτσι όπως τα βλέπετε, τα έχει δώρο. Και το δεύτερο παιχνίδι είναι 2-1 πρακτικά. Είναι δύο παιχνίδια, είναι το Cobra Command και το Soul Fist. Το Soul Fist που θα το δούμε σε λίγο μέσα είναι ένας κλόνος φάση R-Type, πολύ ωραίο όμως. Και το Cobra Command είναι ένα cartoon FMV παιχνίδι που έχει σε ένα ελικόπτερο που σίγουρα θα έχει επιρροές από την τότε πολύ γνωστή τηλεοπτική σειρά, το Airwolf. Και αναλαμβάνεις να βάσει FMV cartoon καρέ, να πιλωτάρεις αυτό το ελικόπτερο που είναι ένα φοβερά επιθετικό ελικόπτερο με πολλή τεχνολογία, πολλά όπλα και να φέρεις εις πέρας κάποιες αποστολές. Δεν ήταν κακά, δηλαδή με το που αγόρασες το παιχνίδι είχες 5 παιχνίδια κλασικά του Mega Drive, τα οποία όπως θα πω και μετά μέσα είναι σαν πατσαρισμένα, είναι καλύτερες εκδόσεις, καλύτερος ήχος από το CD, λίγο καλύτερη εικόνα upscaling λόγω επεξεργαστή και hardware capabilities περισσότερες. Και το Cobra Command και το Soul Fist, δύο ευχάριστοι τίτλοι, όχι super wow, τα πρώτα παιχνίδια, έτσι, σχεδιαστικά παιχνίδια του 91-92, παιδιά. 91 πρακτικά Ιαπωνία, 93 στην Ευρώπη. Και πολύ όμορφα παιχνίδια για να ξεκινήσει κανείς. Αργότερα, το Mega CD2 βγήκε με ένα παιχνίδι μέσα, το οποίο το έχω και αυτό από το Mega CD, και είναι αυτό εδώ, το Road Avenger. Και αυτό cartoon-based FMV παιχνίδι με αμάξι, ανάλογο στο τι κάνεις στο δρόμο, πρέπει να πατήσεις λίγο τα μπουτόν στο χειριστήριό σου και τα λοιπά. Ένα άλλο παιχνίδι που ήταν να βγει αλλά ακυρώθηκε στο Mega CD και αυτό πιστεύω τότε ήταν μεγάλη επιτυχία, γιατί το 95 με την έλευση των Home PCs, τα πρώτα Pentium, είχε βγει μια παιχνιδάρα που αυτή η παιχνιδάρα βγήκε και στο 3DO, ήταν το Myst. Adventure παιχνίδι φοβερό που με FMV κάργα, που το Mega CD για αυτή την ιδέα φτιάχτηκε για τα FMV και Adventure Styles παιχνίδια, δυστυχώς ακυρώθηκε. Τώρα, τι γίνεται. Επίσης, ξέχασα κάτι πολύ βασικό. Σε λίγο θα κάνουμε ένα walk around το μηχάνημα να δούμε πώς είναι τριγύρω κτλ. Αλλά έχει κυκλοφορήσει και ένα άλλο add-on σε μορφή cartridge για να μπει από πάνω στο Mega Drive ή στο 32X, το οποίο είναι cartridge και προσφέρει ακόμα 1 MB μνήμης. Και λέγανε ότι αυτό βοήθαγε ακόμα πιο πολύ τα παιχνίδια με το 3D rotation και τα FMV να παίζουν λίγο ακόμα πιο smooth, πιο flawless. Δεν το έχω, δεν το έχω δει και ποτέ στο eBay, απλά μια απλή αναφορά για αυτό. Λοιπόν, γιατί, για να τελειώνουμε αυτό το μέρος, γιατί το Mega CD δεν πήγε καλά. Λοιπόν, το πρώτο το είπαμε, η υπερβολικά υψηλή τιμή του, καθώς το καθιστούσε ένα add-on και όχι μια νέα κονσόλα, κάτι καινούργιο που θα μπορέσει να δελεάσει κόσμο, η μεγάλη του τιμή. Και δεύτερο, πολύ σημαντικό, είναι ότι δεν ψήθηκε πολλοί κόσμος πέρα από την ίδια τη Sega, δηλαδή άλλοι developers, να ασχοληθούν με την ιδέα αυτή, αυτών των παιχνιδιών και τα FMV. Προσπάθησε η καημένη Sega να προσελκύσει κόσμο, αλλά σε αυτό το κομμάτι δεν το πήγε καλά. Ίσως ήταν και ο πόλεμος τότε με την Nintendo, που η Nintendo γενικά είχε πει σε πολλούς developers δεν θα βγάζετε για τη Sega, θα βγάζετε μόνο για μένα, και αυτό να έχει δημιουργήσει έτσι ένα φραγμό, μια αρνητικότητα να γίνουν και κάποια παιχνίδια στο Mega CD. Παρ' όλα αυτά, τα 200 παιχνιδάκια που γίνανε είναι όμορφα, δεν είναι ούτε τεράστια αυτή η βιβλιοθήκη να την ολοκληρώσει κανείς, σίγουρα όμως οι τιμές ανεβαίνουν και δεν είναι και ότι πιο φθηνό κάποιος να μαζέψει και τα 200 αυτή την περίοδο. Τι άλλο, ένας άλλος λόγος που δεν το άφησε να εξελιχθεί καλά, ειδικότερα και από Mega CD2 εποχές, ποιος είναι. Είναι η έλευση τότε Jaguar CD, CDI και Panasonic FZ1 3DO. Η Nintendo είχε αποτύχει ήδη να συνεργαστεί με τη Sony για να βγάλει το add-on του Super Nintendo, οπότε παρότι αυτό ήταν το πρώτο, το δεύτερο ουσιαστικά δυνατό μηχάνημα με CD, το TurboGrafx NSE, εντάξει, ok, στην Ευρώπη δεν ήρθε σχεδόν ποτέ, ενώ έκτος από τη Γαλλία νομίζω ένα μοντέλο. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε λοιπόν με το Sega Mega CD, το TurboGrafx της NSE, το add-on. Εκείνη την εποχή που βγήκε, άρχισε να δημιουργείται και το μετά από λίγο και το Panasonic, το FZ1, το 3DO, όπου ήταν ένα μηχάνημα που έπαιζε μόνο CD. Οπότε σου έλεγε κάποιος, γιατί να
κάποιος που δεν είχε ας πούμε καθόλου Mega Drive, γιατί να δώσω Mega Drive $200 ή 150 όσο είχε πέσει, να δώσω και $300 Mega CD 1 θα μου πάει $500 ξέρω εγώ, ενώ σε λίγο καιρό βγαίνει Next Gen, βγαίνει 5η γενιά κονσόλα, στο 3DO, 30D το αυτόνομο, με πολύ καλύτερα γραφικά, άρα έπαιξε ένα ρόλο η έλευση των επόμενων CD-based μηχανημάτων, τα οποία είχαν ανακοινωθεί και σαν Next Gen μηχανήματα. Βέβαια, Philips CD-i δεν πήγε καλά, το Jaguar CD όλοι λέγανε θα είναι το καλύτερο μηχάνημα το Jaguar, το Jaguar CD θα το εκτοξεύσει, μαϊάς, δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Επίσης, Jaguar CD λειτουργικά είναι 1 στα 20, εντάξει, περίεργο μηχάνημα. Σαν καινοτομία, λοιπόν, η Sega πρωτοπόρησε με αυτό, αλλά υπήρχαν κάποια αγκάθια για να γίνει success. Στην αρχή τα πήγε καλά, πούλησε, αλλά ο κόσμος δεν βρήκε αυτό που λέμε. Οπότε προβλήματα, υψηλή τιμή, μη μεγάλη καινοτομία σε παιχνίδια, δηλαδή δεν έφερε κάτι μεγάλο μπραφ να κάνει να μας φορώσει, το FMV δεν τσούλησε, δεν το γούσταρε ο κόσμος τόσο πολύ. Τρίτος λόγος, η έλευση των Next Gen μηχανημάτων. Και τέταρτος λόγος, παιδιά, είναι ότι τα έκανε η ίδια η Sega ρόιδο. Ο κλασικός ο λόγος για τον οποίο η Sega άρχισε να σταματάει μετά, δεν τα πήγε καλά και έπαιρνε την κάτω βόλτα. Μου είχε εξελίξει Sega Nomad εκείνη την εποχή, είχε ασχοληθεί με το Mega CD, είχε μπλέξει τα μπούτια της, ήθελε να φτιάξει το 32X, ήθελε να φτιάξει το Sega Saturn, όλα αυτά μέσα σε 2-3 χρόνια, τόσες ιδέες, τόσα λεφτά, τόσο development, πεταμένα λεφτά σε marketing και η ίδια η Sega λοιπόν το Mega CD μετά από πόσα χρόνια, 93 έρθε στην Ευρώπη, 95 είπε το σταματάει, 2 χρόνια, αποτυχία, δεν δίνεις τόσα λεφτά για να πάρεις κάτι για 2 χρόνια. Αυτό λοιπόν εν ολίγης, ένα όμορφο μηχάνημα, το θεωρώ από τα πολύ πιο ωραία setup όπως είπαμε, είναι η αγαπημένη μου κονσόλα το Mega Drive και αυτό είναι το αγαπημένο μου setup, το Tower of Power που λέω εγώ, πολύ όμορφο, είχε τις καινοτομίες του, είχε τα θέματα του, το θεωρώ ως την καλύτερη αποτυχημένη κονσόλα add-on, συγκριτικά όπως είπα και με Jaguar και με CD-i και με ιστορίες και με 3DO κτλ. Αν δεν το έχετε, αναθεωρήστε αυτά που σας είπα για τις λειτουργικότητες, για την τιμή του και νομίζω ότι αν προχωρήσετε σε αγορά, αυτό το μηχάνημα θα σας αποζημιώσει. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι Sega και είναι και CD. Αυτά. Μετά κλείνουμε πηγαίνοντας στο Playroom για να παίξουμε κάποια παιχνίδια. Φύγαμε. Και ξεκινάμε Sonic CD, φίλοι μου. Να δείτε έτσι όλο πως ξεκινάει με το μπουτάρισμα. Start button για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ακούμε το loading. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά στον ήχο λόγω του CD. Έχω συνδέσει και καλώδια RCA εννοείται από πίσω για να πάρει τον ήχο το Mega CD να βγει καλύτερος στο μηχάνημά μας. Εδώ βλέπουμε ένα ωραίο intro cartoonizé. Όπως είπαμε, το Mega CD έχει έναν δεύτερο ίδιο επεξεργαστή και αρκετή μνήμη RAM για να μπορεί να τρέξει παιχνίδια σε καλύτερα γραφικά και να δώσει και επιδόσεις ψευδοτρισδιάστατα όπως υπάρχει και σε αυτό το παιχνίδι που ο Sonic τρέχει σε ένα 3D περιβάλλον κάπως σαν το F-Zero του Super Nintendo, να σας δώσω να καταλάβετε. Εννοείται ότι έχω συνδέσει το μηχάνημα με το καλύτερο καλώδιο της αγοράς, το RGC Cable, που είναι True Sensing RGB καλώδιο, που δίνει την πιο καλύτερη εικόνα.
Αρκετά λίγο με το intro, πάμε λίγο να παίξουμε έτσι μπαλίτσα, μία πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πάμε ένα new game. Τα χρώματα, παιδιά, γενικά είναι φοβερά, είναι απίστευτα. Σίγουρα τι έγινε. Λοιπόν, βοηθάει πολύ, όπως είπαμε, το καλώδιο. Σε μια CRT οθόνη τώρα είναι αρκετά πιο γλυκά αυτά τα παιχνίδια. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Πάμε να σπινάρουμε. Οπα, δεν σπινάραμε καλά. Ένα Sonic παιχνίδι το οποίο μόνο γρήγορο μπορεί να είναι, δεν περιμένουμε κάτι λιγότερο από ένα Sonic. Όμορφο παιχνιδάκι για όσους δεν το ξέρουν. Εδώ τώρα μας πηγαίνει σε ένα περίεργο λεβελάκι. Το Sonic CD είναι ένα παιχνίδι που κυκλοφόρησε το 1993. Ενώ το Sonic το 3 κυκλοφόρησε μετά το 1994, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο game. Είναι λίγο πιο μεγάλο, έχει κάποιες καινοτομίες που δεν είχε το 2, και εδώ είναι ο Metal Sonic, παιδιά, που βλέπετε. Είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής του Sonic σε αυτό το παιχνίδι, μαζί με τον νέο χαρακτήρα, την Amy Rose. Πάρε ένα δαχτυλιδάκι. Πάμε τώρα λίγο γιόλο. Ναι. Άμα έχεις να παίξεις και καιρό. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω Sonic. Αλλά το επεισόδιο αυτό είναι και μια ευκαιρία να του δώσω έτσι λίγο χρόνο να ξανασχοληθώ μαζί του. Dr. Robotnik 3D stage, πάνω από 50 δαχτυλίδια. Πάμε για ένα γρήγορο 3D και αλλάζουμε παιχνιδάκι. Ακούμε το loading. Λοιπόν, αυτό είναι το special stage που λέγαμε, που μας δείχνει ότι το add-on αυτό του Mega CD μπορεί να κάνει πια 3D. Ο χειρισμός του είναι δύσκολος, βέβαια. Κόβουμε εδώ δρόμους. Πιθανό να έχει κολλήσει λίγο το CD, το drive από τα χρόνια, παιδιά. Όχι, μιλάμε, δεν έχουμε πετύχει τίποτα σχεδόν, είναι δύσκολο. Δεν κάναμε τίποτα. Μάλλον έχει κολλήσει το drive. Το audio CD δηλαδή δεν το διαβάζει καλά. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα του πρώτου μηχανήματος, του Mega CD, που αργότερα αυτά με το Mega CD 2 βελτιωθήκανε. Όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε και το Mega CD 2 review, θα το ξαναβάλω για να δείτε ότι εδώ αυτό το πρόβλημα δεν θα υπάρχει. Time 14, 13. Μεγάλο slowdown. Πάμε να κυνηγήσουμε ανάποδα. Πάμε προς τα πίσω. Να τα σκοτώσουμε αυτά. Έλα, 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 έλα. Χτυπήσαμε. Σάπιος, δεν κάναμε τίποτα. Αυτό είναι λοιπόν πρακτικά το Sonic CD, ένα το πιο best-selling παιχνίδι του Mega CD. Δυστυχώς δεν είχα την τύχη να το παίξω τότε, όταν είχε βγει εκείνα τα χρόνια. Μεγάλο παιχνίδι με αρκετά λεβελάκια, πολύ όμορφο. Τα είπαμε και πριν, όποιος δεν το έχει και έχει και Mega CD και δεν το έχει, να το βάλει στη συλλογή του, θεωρείται ο κράχτης του μηχανήματος, ειδικά αν είσαι Sonic fan
πρέπει να το έχει κάποιος αυτό. Όμορφο, μεγάλα levels, ποικιλία levels έτσι όπως έχουμε μάθει όλα τα Sonic. Και ίσως κάποια στιγμούλα να του κάνω και ένα ξεχωριστό review ή να κάνουμε ένα gameplay αναλόγως στα κέφια πάντα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο παιχνίδι τώρα. Και εδώ τώρα πάμε για μια από τις καλύτερες και πιο ακριβές παιχνιδάρες, παιδιά, για το Mega CD, το οποίο είναι το Terminator και λένε ότι είναι και το καλύτερο ρετρό παιχνίδι Terminator που είχε βγει τότε σε όλα τα συστήματα. Εγώ δεν το έχω σε γνήσιο, το έχω σε κόπια, το οποίο δουλεύει και πιο γρήγορα βάσει αυτό που έχουμε πει και στο Dreamcast, αν θυμάστε ότι τις κόπιες κάπως έχουν βελτιώσει και παίζουν πιο καλά από τα original τα CD μετά. Θυμάστε όλοι αυτό το φοβερό intro. Μας δείχνει το story. Με αυτό το παιχνίδι γενικά γουστάρω απίστευτα τη μουσική του. Το δυναμώσουμε λίγο. Θυμάστε έτσι όπως, συγγνώμη, όπως ξεκινάει η ταινία. Πολύ όμορφο παιχνίδι. Και πάμε μία γρήγορα να το δούμε. Δώστε έμφαση, παιδιά, στη μουσική. Τα controls είναι απίστευτα. Είναι πολύ smooth παιχνίδι, πολύ γλυκό. Τι να πω, γενικά είναι ένα παιχνίδι που δεν έχω λόγια. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Πάμε μία. Λοιπόν, ακούστε μουσικάρες. Μπαίνει απίστευτα η μουσική το intro. Ακούστε τη μεταλλιά. Γεια σας, έτσι. Τα γραφικά απίστευτα. Τα backgrounds απίστευτα. Κοιτάξτε πίσω που κάνουν και έτσι διάφορες λάμψεις. Αυτό είναι το κατεστραμμένο Los Angeles από τα πυρηνικά. Πολύ γρήγορο παιχνίδι. Μας την πέσανε δύο τώρα. Λάθος τη δείξαμε. Φάτη με όμως τώρα εσύ. Τι να λέμε, παιχνιδάρα παιδιά, παιχνιδάρα. Εννοείται υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε όπλα και τα λοιπά. Τρελό παιχνίδι. Έχω βαρωθεί τώρα έτσι, δεν ξέρω, μην το έχετε καταλάβει. Τα σπάει. Thank you.
Yourself. Εδώ είμαστε. Θέλω τα σχόλιά σας για το παιχνίδι, παιδιά, στο τέλος του βίντεο. Πολύ έξυπνο παιχνίδι. Πολύ όμορφο. Και εδώ πραγματικά φαίνεται... Το ξεχάσαμε το φίλο αυτό. Εδώ φαίνεται η δύναμη του Mega CD, φιλαράκια μου. Τσιτάραμε λίγο. Τον χάλασε. Να κάνει loading βέβαια η μουσική. Και μεγάλο και το λεβελάκι. Ο John Connor δίνει πόνο. Όχι! Δεν πειράζει, είμαστε κοντά. Μας τσαλαπάτησε. Προσοχή, άντε, έλα να κάνουμε το λεβελάκι. Ελάτε με. Γεια σας. Και αυτό ήταν το πρώτο level. Ελπίζω να σας άρεσε. Το άφησα λίγο να παίξω πιο πολύ από όλα τα άλλα. Σε χρόνο. Πιστεύω ότι εντάξει, δεν χαγέστε. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε. Γι' αυτό και το κρατάω, γιατί είμαι σίγουρος ότι αρέσει. Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια για μένα. Πολύ καλό παράδειγμα της δύναμης του Mega CD, γεμάτο και με FMV όπως βλέπετε εδώ. Εδώ να σπάει, να κάνει crashing τις νεκροκεφαλές. Το σχετικό ρομπότ. Και πάμε και μία έτσι πολύ γρήγορα να δείτε λίγο πώς ξεκινάει το σημείο αυτό. Κοιτάξτε εδώ τις νεκροκεφαλές. Ακούστε και τις μεταλλιές. Το παιχνίδι τα σπάει. Δηλαδή δεν θα σταματήσω να παίζω τώρα. Κοιτάξτε εδώ backgrounds που δουλεύουν μαζί με το scrolling του παιχνιδιού πάνω κάτω κτλ. Εντάξει, το σταματάω γιατί θα το τερματίσω εδώ τώρα με αυτή την πόρωση. Δεν θέλω να σας χαλάω και την έκπληξη σας. Κοιτάξτε εδώ μποσάκια, μίνι τέρατα, ακριβώς λάθος. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, από gameplay τώρα υπάρχουν σίγουρα και άλλα παιχνίδια από αυτά που έχω εδώ να σας δείξω, αλλά λέω να μην πάμε λίγο παρακάτω και σε κάποιο άλλο, να το αφήσουμε εδώ από θέμα παιχνιδιού. Πιστεύω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, αυτή η παρουσίαση. Μην ξεχνάτε ότι θα υπάρχει και δεύτερο μέρος και τρίτο, δηλαδή παρουσίαση Mega CD 2 και παρουσίαση και Multi Mega. Ήταν το τελευταίο CD μηχάνημα σχετικό της Sega, για εκείνη την εποχή δηλαδή, 16-bit. Και μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι, έχουμε πει, έρχονται και άλλα ωραία επεισοδιάκια, έχουν ξεκινήσει και τις ωραίες συνεργασίες που πάμε και καλά με το Στέλιο, Retro Collectors. Ελπίζω να τα βρίσκετε όλα αυτά και όσο ενδιαφέρεται και να γουστάρετε. Μέχρι τότε, αν δεν μπήκατε στο τρυπάκι να έχετε κάποιο από τα δύο μοντέλα Mega CD, πιστεύω μετά από αυτό το βίντεο και έτσι ένα γρήγορο sneak peek κάποιων παιχνιδιών να έχετε αναθεωρήσει κάπως και να γουστάρετε και να πάρετε κάποιο από τα δύο μοντέλα. Λοιπόν, Νίκος Console Hunter, άλλο ένα επεισόδιο στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ, κάντε like, share και subscribe αν έχετε κάνει το βίντεο και τα λέμε. Καλή συνέχεια, παιδές.